Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Μετά τη φύτευση του λαχανόκηπού μας και των λουλουδιών μας στην άνοιξη, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε επισκέπτες στα φυτά μας, αυτά τα μικροσκοπικά έντομα που μοιάζουν με ψήρες. Τα έντομα αυτά λέγονται αφίδες ή μελίγκρα. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη και μπορεί να τις συναντήσουμε σε πράσινο, κίτρινο, άσπρο ή μαύρο χρώμα, ενώ μπορεί να βρεθούν στα περισσότερα φυτά στο περιβόλι μας και στα καλοπιστικά φυτά μας. Αναπτύσσουν πάντα μεγάλους πληθυσμούς και δεν τα συναντάμε μεμονωμένα. Κάθε ενήλικο θηλυκό ζει 25 μέρες και γεννά έως και 80 αυγά. Οι θερμοκρασίες που ευνοούν τα έντομα είναι 20 με 26 βαθμούς Κελσίου και σε περιόδους καύσωνα μειώνονται σημαντικά η δραστηριότητά τους. Οι αφίδες απομυζούν τα φυτά, δηλαδή τρέφονται με τους χυμούς τους, από τα φύλλα, τα στελέχη, τα άνθη, αλλά και από τον καρπό, ανάλογα με το είδος της αφίδας. Τα συμπτώματα που προκαλούν είναι κυτρίνιασμα και συστροφή φύλων, ανθόπτωση, παραμόρφωση και πτώση καρπών και γενικά καχυκτική ανάπτυξη στα φυτά μας. Τα μελιτώδη απορρίμματα που αφήνουν οι αφίδες μπορούν να προκαλέσουν δευτερογενείς μολύνσεις από διάφορες μυκητολογικές ασθένειες όπως η καπνιά, ενώ τα έντομα μπορούν να αποτελέσουν φορέα μετάδοσης διάφορων ιώσεων σε πολλές καλλιέργειες. Αν παρατηρήσετε στα φυτά σας μυρμήγκια, ελέγξτε την κάτω πλευρά των φύλων γιατί πολύ πιθανό να έχετε προσβολή από αφίδες, διότι τα μυρμήγκια τρέφονται από τα μελιτώδη απορρίμματά τους. Βιολογικά, μπορούμε να αποθήσουμε τις αφίδες με διάλειμμα θερινού πολιτού σε νερό και εφαρμογή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα ή ψεκασμό με έλαιο ελαιοκάνδης. Για επαγγελματικές καλλιέργειες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ωφέλιμα σαρκοφάγα έντομα όπως οι πασχαλίτσες που τρέφονται με αφίδες και μπορούν να εξαφανίσουν τον πληθυσμό. Χημική αντιμετώπιση μπορεί να γίνει με διάφορα εγκεκριμένα εντομοκτώνα που υπάρχουν στο εμπόριο, από τα οποία επιλέγουμε αυτά που δεν επηρεάζουν τα ωφέλιμα έντομα. Εγκρίσει αυτή τη στιγμή έχουν σκευάσματα των δραστικών ουσιών ασεταμιπρίτ, αζαντιραχτίν, δελταμεθρίν, λάνδαση αλοθρίν και άλλα. Συμβουλευόμαστε πάντα το γεωπόνο μας για το σκεύασμα που είναι κατάλληλο για την καλλιέργειά μας, τον τρόπο εφαρμογής και τις ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή. Σας ευχαριστούμε πολύ! Για τις ερωτήσεις σας, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email.